Ξεκινώντα την ενημέρωση, ο Υπουργό Υγεία επισήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται θα ισχύουν για 15 μέρε και στη συνέχεια θα επικαιροποιηθούν και θα απλοποιηθούν οι περιορισμοί. Όπω σημείωσε ο Θάνο Πλεύρη, οι κόκκινε περιοχέ από εδώ και στο εξή δεν θα επισύρουν τη λήψη νέων μέτρων, αλλά θα επισημένονται ώστε οι πολίτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ό,τι αφορά του εμβολιασμένου, ανέφερε πω θα υπάρχει πλήρη ελευθερία στου αμυγεί χώρου όπου βρίσκονται, ξεκινώντα από την εστίαση και την ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο αυτό, στο εξή επιτρέπονται στα εστιατόρια, μπαρ κλπ. Και θα, να είναι θα υπάρχει πλήρη ελευθερία στου εμβολιασμένου και κανένα περιορισμό. Το προσωπικό στην εστίαση αλλά και στα κέντρα διασκέδαση θα παίρνει τα απαραίτητα μέτρα και θα χρησιμοποιεί μάσκα, όπω τόνισε ο Υπουργό Υγεία. Επίση, έγινε γνωστό ότι όλοι οι άλλοι χώροι ψυχαγωγία θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα όπω ισχύουν σήμερα και οι εμβολιασμένοι που βρίσκονται σε αυτού θα πρέπει να φορούν μάσκε και να τηρούν όλα τα μέτρα προστασία. Ωστόσο, για του μεικτού χώρου, οι περιορισμοί συνεχίζουν να ισχύουν ω έχουν. Όπου παραμένουν οι περιορισμοί παραμένουν για να μα προσαρτούν. Όλου εμβολιασμένου και ανεμβολία του κατέληξε ο Υπουργό Υγεία λέγοντα ότι πλέον είμαστε θέσει να πάρουμε τέτοια μέτρα που θα οδηγήσουν στην κανονικότητα. Από τη μεριά τη, η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία Μίνα Γκάκα τόνισε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο από όλα τα στοιχεία, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα όπου το ποσοστό εμβολιασμού είναι χαμηλό, ότι καταγράφονται πολλά περισσότερα κρούσματα, πολλέ περισσότερε σοβαρέ νοσήσει, νοσηλίε και θάνατοι. Η γνωμοδότηση τη Επιτροπή των Λιμοξιολόγων αναφέρει τα εξή σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Με βάση τα τελευταία επιστημονικά που αφορούν στη μειωμένη πιθανότητα νόσηση, μετάδοση τη νόσου, σοβαρή εκδήλωση τη νόσου και νοσηλεία σε μεθ ή θάνατο για εμβολιασμένου, η Επιτροπή αντιμετωπίζει θετικά την άρση όλων των ισχυών των περιορισμών στου κλειστού χώρου εστίαση και διασκέδαση, στου οποίου ήδη έχουν πρόσβαση μόνο εμβολιασμένοι. Παράλληλα, τα μέλη τη Επιτροπή συστήνουν τη διατήρηση των μέτρων ατομική προστασία. Τα μέλη τη Επιτροπή εισηγήθηκαν όπω εντό του επόμενου δεκαπενθημέρου και στο ίδιο πνεύμα να συνολικά και δραστηριότητε και τα ενισχύοντα σε αυτέ μέτρα με σκοπό την απλούστευση και ομογενοποίηση των ισχυών των πρωτοκόλων. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή συνεχίζει αδιάλειπτα την επιδημιολογική επιτήρηση τη χώρα και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα εισηγηθεί τα ανάλογα μέτρα εφόσον χρειάζεται. Τέλο, τονίστηκε πω στο πλαίσιο τη κοινωνική συνοχή οι υφιστάμενοι περιορισμοί για μη εμβολιασμένου δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του.